Ένας παιδί μου χειρίστηκε επιχειρηματικά το θέατρο Κάπα. Ένα πολύ ωραίο θέατρο στην Κυψέλη. Πολύ όμορφο, είδα προχθές για την Παράσταση του Παπαδόπουλου. Για ακόμη μια φορά είδα πόσο ωραίο είναι μέσα, πόσο το έχει ανακαινήσει. Από τα ωραιότερα στην Αθήνα. Το παράτησες τώρα αυτό, το έδωσες επιχειρηματικά στο Σπύρο. Τι έχεις κάνει? Ναι, έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον Σπύρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε ο Σπύρος στο θέατρο. Γιατί το φλέρταρε χρόνια με την ιδέα του να έρθει στο Κάπα και έδεσε το γλυκό. Και ευτυχώς λίγο ξέμπλεξα εγώ από τις παραγωγές. Έχω κρατήσει βέβαια τα δευτερότριτα, παιδικό, δηλαδή ακόμα εμπλέκομαι. Έχεις λίγο ακόμα, είσαι και λίγο επιχειρηματίας. Λίγο ναι ακόμα. Αλλά πολύ επιχειρηματίας, δεν το γούσταρες, δεν σου πήγαινε, δεν πήγε καλά, τι έγινε? Δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλός επιχειρηματίας, δεν το ξέρω αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούσε στο θέατρο Κάπα και με παραστάσεις που σημείωσαν και εμπορική επιτυχία, έβγαλες λεφτά, είσαι ίσα βάρκα στενάρα ή μπήκες μέσα? Καταστράφηκα οικονομικά. Καταστράφηκες? Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα? Όπως το ακούς. Άρα μπήκες πολύ με τα μπούνια μέσα. Δεν έχασα λεφτά, καταστράφηκα οικονομικά. Είναι extreme sport η παραγωγή στο θέατρο. Ήταν ακριβώς αυτό χθες μου έλεγε η Ζωή Λάσκαρη. Είναι ένα πολύ ακριβώς sport που λέει και extreme sport. Είναι extreme sport. Είπε αυτό το πράγμα. Είναι... Ακριβώς. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι extreme sport. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε. Πρέπει να είσαι παλαβός για να κάνεις παραγωγή στο ελληνικό θέατρο. Πρέπει να έχεις πετριά. Ναι. Και πού οφείλεται αυτό? Έκανες λάθος επιλογές εργών? Δεν υπάρχει συνταγή στο θέατρο τι, γενικά. Δηλαδή, ότι τι. Δεν υπάρχει συνταγή στο θέατρο. Είναι τρελά τα ποσά. Ο οποίος ασχολείται με το ταμείο. Ναι. Που δεν